Προσποιήθηκαν τους πελάτες δίνοντας πλαστές ταυτότητες για να ενοικιάσουν αυτοκίνητο και τελικά το έκλεψαν. Τα φαινόμενα κλοπών ενοικιαζόμενων οχημάτων σπέρνουν αγωνία στους επιχειρηματίες του κλάδου, καθώς με την έναρξη της τουριστικής σεζόν φαίνεται να έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής δύο περιστατικά, όπου πολυτελή οχήματα έκαναν φτερά από την Κρήτη. Σίγουρα έχουμε περάσει δύο κακές σεζόν με COVID κτλ. Έχουμε δει τις τιμές των αυτοκινήτων να αυξάνονται υπέρμετρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι απώλειες αυτοκινήτων και ειδικά τέτοιων αυτοκινήτων, γιατί και τα δύο αυτοκίνητα και δεν ξέρουμε τα υπόλοιπα, ήταν αυτοκίνητα τα οποία ήταν καινούργια και ακριβά. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τους συναδέλφους. Φτερά κάνουν από τη μία στιγμή στην άλλη ενοικιαζόμενα οχήματα από δίθεν πελάτες, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Επιχειρηματίας που έπεσε θύμα κλοπής περιγράφει στην κάμερα της Κρήτη TV πως από τη μία στιγμή στην άλλη έκανε φτερά ένα αυτοκίνητο αξίας 25.000 ευρώ. Ο Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων εδώ και 13 περίπου χρόνια, πρώτη φορά βιώνει τέτοιο περιστατικό. Ενοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο την Κυριακή το πρωί. Εμφανίστηκε ο πελάτης κανονικά, μας έδωσε δίπλωμα για ταυτότητα Ιταλικών αρχών. Για 7 ημέρες ήταν η ενοικίαση. Όπως περιγράφει, τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή όταν πληροφορήθηκαν από τις αρχές ότι το όχημα ταξίδευσε στον Πειραιά και μάλιστα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι φερόμενοι ως δράστες είχαν προβεί στην ενοικίαση ενός ακόμα αυτοκινήτου από τα Μάλια. Οι επιτίδιοι συνελήφθησαν από τις αρχές, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί μόνο το ένα από τα δύο οχήματα. Μετά από δύο ημέρες πληροφορηθήκαμε από το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου ότι το όχημά μας έχει ταξιδέψει την ίδια ημέρα που έγινε το μισθωτήριο συμβόλαιο για Πειραιά. Με τα ίδια στοιχεία ακριβώς είχε νοικιάσει ο ίδιος άνθρωπος και ένα αυτοκίνητο από έναν συνάδελφο στα Μάλια, το οποίο έφερε σύστημα GPS και το αποσύνδεσαν. Είδε ότι αποσυνδέθηκε το GPS του αυτοκινήτου στο λιμάνι Ηρακλείου, ειδοποίησε το λιμεναρχείο Πειραιά και συλλάβανε δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είχαν ιταλικά διαβατήρια. Το περίεργο ήταν βέβαια ότι είχαν ονόματα Πακιστάν. Συλλάβανε αυτούς τους δύο και πάνω τους βρέθηκε και ένα εισιτήριο με ένα αυτοκίνητο που είχε ταξιδέψει την προηγούμενη μέρα, αλλά δεν βρέθηκε. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί, γιατί έχουν συλληφθεί και δεν ξέρουμε πόσα έχουν πάρει ακόμα. Έχουμε προβεί σε καταγγελία στην αστυνομία και έχει σταλεί σήμα για τον εντοπισμό του οχήματός μας. Ο Σύλλογος συμβουλεύει τους συναδέλφους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων των πελατών, ενώ παράλληλα αναμένεται το πρωί της Πέμπτης να περάσουν το κατόφλι του λιμεναρχείου Ηρακλείου προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των ελέγχων. Έχουμε μια συνάντηση αύριο το πρωί με το λιμεναρχείο Ηρακλείου να δούμε πώς μπορεί από τη μεριά του και με τη βοήθεια τη δική μας αυτό να γίνει εφικτό όσο το δυνατόν, ώστε να μπορεί να γίνεται ένας πολύ καλύτερος έλεγχος στην ουσία. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν πάει η κατάσταση, τα αυτοκίνητα μέσω όρο έχουν το κόστος είναι 20.000 ευρώ. Αν υπάρχουν 2-3 τέτοια κρούσματα κάθε χρόνο, είναι πολύ δύσκολο.